Κύρια για το τηλετουργικό, πάμε εμείς στον Ανδρέα Πιτσιλίδη, θεολόγο, ο οποίος θα μας ενημερώσει για όλα όσα πρέπει ή και δεν πρέπει να ξέρουμε. Ανδρέα μου, σε χαιρετώ. Καλή σου μέρα. Να είστε καλά, γεια σου. Κάτι να αφήσουμε την πραγματικότητα και να πάμε λίγο στην έτσι, ναι, ναι, να βάλουμε τα καπέλα μας, τα φτερά μας, τις τουαλέτσες μας. Τα... Κοιτάξτε, όπως για εμάς τους Έλληνες χριστιανούς ορθόδοξους, το τηλετουργικό της ορθόδοξης μας βυζαντινής ακολουθίας είναι κάτι συνυφασμένο με την παράδοση μας, με την ιστορία μας, με την κοινωνικό μας είναι. Το ίδιο και για τους Βρετανούς. Είναι αυτή η πανέμορφη τελετή που χάνεται στα βάθη των αιώνων. Η ιστορία της βεβαίως προσαρμόζεται κιόλας με τις σημερινές συνθήκες. Για να σας το πω έτσι απλά, βγάζει το στρατό της έξω η βασίλισσα, βγάζει ο βασιλιάς αυτή τη στιγμή, να δείξει ποιος κάνει κουμάντο. Γιατί παλαιότερα η πόλη του Λονδίνου έφτασε και στο σημείο να υπαραστατήσει ενάντια στον ηγεμόνα της. Γι' αυτό και με αυτόν τον τρόπο ήθελε να επιβληθεί για τις παρουσίες του, με όλο το επιβλητικό του πλούτο που θα δούμε, την τελετουργία, τα αρχαία στέμματα που θα φορέσει και βεβαίως το τελετουργικό. Ναι, που θα πούμε για το τελετουργικό, γιατί διαβάζω εδώ ότι προέρχεται βεβαίως το τελετουργικό από παραδόσεις χιλιετιών και βρύθη συμβολισμών. Παρ' όλα αυτά, λέει, ο νέος βασιλιάς έχει προβεί σε προσταφαιρέσεις ώστε να αντιπροσωπεύει καλύτερα τη σύγχρονη πολυπολιτισμική Βρετανία και έχει ζητήσει μάλιστα να ακουστεί και ελληνοορθόδοξη μουσική και να τονίσει το στοιχείο αυτό της κοινοπολιτείας. Δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος ο Κάρολος, ο Τρίτος, επικοινωνιολόγοι. Ποιος άλλος δεν θα τολμούσε να έκανε τέτοια παρέμβαση μέσα στο αγγλικανικό τελετουργικό. Αυτός είναι κεφαλή της Εκκλησίας της Αγγλίας. Είναι. Απλά λέω αυτό... ότι κάποιος θα του είπε. Ναι. Εκτός είναι από μόνος. Ναι. Και μάλιστα υπάρχουν και δύο στοιχεία πιο έτσι, εμβληματικά στην ακολουθία σε σχέση με την ορθόδοξη οικογενειακή του καταβολή. Γιατί όπως ξέρεις και η γιαγιά του, η μάμα του, η μητέρα του Φιλίππου ήταν μοναχή ορθόδοξη και είναι στο Ιεροσόλυμα χαμένη. Πρέπει να σας πω ότι και το ίδιο το έλαιο που θα γίνει το χρήσμα, γιατί κάνουν και αυτό που λέμε anointment, θα είναι μια πανέμορφη τελετή, επειδή είναι μυσταγωγία, όπως και εμείς το μυστήριο της Ευχαριστίας, κάποτε κλείνουν μετά οι πόρτες του ιερού για να κοινωνήσουν οι κληρικοί μέσα, έτσι, επειδή και αυτό είναι ουσιαστικά ένα μυστήριο. Επικαλούνται το Άγιο Πνεύμα, το Θεό κλπ. Θα μπει γύρω από τον Μονάρχη και στην Ελισάβετ εκείνη αυτό. Το 1953 ήταν η τελευταία φορά που είδαμε τέτοια, πήρε η ιστορία τέτοια τελετή. Θα μπει ένα παραπέτασμα, το οποίο θα έχει πάνω στη σήμερα εντυμένο ένα πανέμορφο δέντρο, θα το δείτε. Είναι και το όνομα της Κύπρου επάνω. Και το δέντρο αυτό συμβολίζει το δέντρο της ζωής, αλλά και το δέντρο της κοινοπολιτείας. Και έχει... Τα φύλλα του δέντρου είναι γραμμένα, κάθε φύλλο είναι και μια χώρα της κοινοπολιτείας. Ηνωμένο Βασίλειο, θα δείτε United Kingdom, New Zealand, Canada, θα δείτε και την Κύπρο. Ναι. Αφού είμαστε, ναι. Στο αριστερό μέρος της κοινοπολιτείας. Θα δούμε και τον Νίκο Χριστοδουλίδη να παρίσταται, όπως και πολλοί άλλοι ηγέτες, γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η αυριανή ημέρα. Ναι, θα είναι κατάμεστο το Westminster Abbey. Παρεμπιπτόντως, όλοι ξέρουμε ότι είναι το αβαίο του Westminster, αλλά. Δεν ξέρω αν έχετε επισημάνει ποτέ, είναι του Αγίου Πέτροναος. Όπως έχουμε το St. Paul's Cathedral, ο άλλος πρωτοκορυφαίος Απόστολος είναι εδώ. Είναι αβαΐο, δεν είναι δηλαδή καθεδρικός ναός με επικεφαλής επίσκοπο. Αυτή είναι η διαφορά. Αβαΐο είναι μοναστήρι, θα λέγαμε με τα σημερινά δεδομένα. Είναι καθαρά βασιλικό. Έχει μέσα τάφους όχι μόνο όλων των ανάκτων από τον Εντουάρδο, από τον Έντουαρτο Κονφέσορ μέχρι και τον Γεώργιο τον Πέμπτο. Είναι θαμμένοι εκεί, αλλά και προσωπικότητες των επιστημών. Ο Ισακ Νεύτων, ο Δαρβίνος είναι μέσα. Έχουμε πάρα πολλές προσωπικότητες, μέχρι και πρωθυπουργούς της Αγγλίας, με ποιητές, λογοτέχνες. Να βλέπουμε κιόλας. Κάνουν καλή παρέα. Ναι. Τώρα, Ανδρέα μου, ξεκινάνε όλα με μια πομπή, έτσι, και έχουμε και εισόδους. Ναι, βέβαια. Θέλεις έτσι να το εξηγήσουμε λίγο τι θα δούμε. Θα είναι και ζωντανά από τον Α αύριο αυτό η διαδικασία που είναι πολύ πιο λίγη σε διάρκεια σε σύγκριση με το τι έγινε το 1953. Πολύ συντμημένη. Της Βασίλισσας Βικτόριας ήταν 5 ώρες. Της Βασίλισσας Ελισάβετ ήταν 3 ώρες. Ο Κάρολος ευελπιστεί να το ολοκληρώσει σε 1 ώρα. Πάντως θα είναι πολύ πιο σύντομα και η πορεία. Η Ελισάβετ είχε 60.000 στρατεύματα στην παρέλασή της. Παρεμπιπτόντως. Για όσους μιλάνε και για υπερβολή εξόδων, εάν συγκρίνουμε, έχουν γίνει μετρήσεις το πόσο, ανάλογα με το βιωτικό επίπεδο της εποχής τους, βέβαια, οι προηγούμενες τελετές είναι οι πιο λιτοί
τελετή και ούτε ξόδεψε προσπίση του ούτε ένα περιττό για ρούχο, για κόσμημα, για θρόνο, για... Ναι. Χρησιμοποιεί αυτά που του κληροδότησαν οι πατέρες του, οι παππούδες του. Θέλει και με αυτόν τον τρόπο να τονίσει τη συνέχεια βέβαια της ιστορίας του στέμματος. Αλλά ξέρει ότι είναι και εποχές οικονομικής κρίσης, δεν θέλει να προκαλέσει το στέμμα. Και να είναι η τελετή. Για το στέμμα να πούμε. Λίγο. Στέμμα... Ναι. Θα δείτε δύο στέμματα στην τελετή. Το ένα είναι θα το φορέσει μία φορά, όπως και μία φορά το φορέσει η Ελισάβετ. Μία φορά το φορά στη στέψη του, είναι το στέμμα του Εδουάρδου. Το Σεντ Έντουαρτ είναι ολόχρυσο και διακοσμείται από χιλιάδες διαμάντια, σμαράγδια, ρουμπίνια κλπ. Δεν είναι το πολύτιμότερο στέμμα. Αυτό θα είναι μόνο για την. Είναι όμως το πιο ιερόδους και είναι μόνο για την τελετή στέψη. Γιατί έρχεται ως ιερό κοιμήλιο, θα λέγαμε, από τα χρόνια των πρώτων βασιλέων της Αγγλίας. Το αυτοκρατορικό στέμμα που φοράει και η βασίλισσα και ο βασιλιάς όταν ανοίγει κάθε χρόνο τις καινούργιες εργασίες του κοινοβουλίου, αυτό λέγεται αυτοκρατορικό, ναι. Το imperial. Αυτό έχει πάνω το δεύτερο μεγαλύτερο διαμάντι του κόσμου. Το Cullinan 2. Ναι. Το μεγαλύτερο διαμάντι του κόσμου το έχει το... θα του δώσουν και ένα σκύπτρο, δύο σκύπτρα μικρά. Μικρά. Το ένα έχει επάνω σταυρό και από κάτω το μεγαλύτερο διαμάντι του κόσμου. Το Cullinan λέγονται Cullinan γιατί έτσι ήταν το χρυσοδοχείο της Νότιας Αφρικής που το ανακάλυψαν, το μεγαλύτερο διαμάντι στον κόσμο. 3.000 καράτια διαμάντι. Το έκοψαν, το έκαναν μικρότερα. Το μάτια, αλλά και πάλι. Υπάρχει και ένα δεύτερο βέβαια θέμα με τα στέμματα. Το στέμμα θα φορέσει το ίδιο, επειδή είναι βασιλιάς. Η Ελισάβετ ήταν γυναίκα, είναι το ίδιο. Είναι άλλο. Ναι, σε αυτό θα ερχόμουν. Είτε βασιλιάς είτε βασίλισσα, άλλο βασίλισσα, βασιλική σύζυγος όπως θα είναι η Καμίλα. Ήταν η βασίλισσα, λέγεται βασίλισσα, αυτή τη στιγμή έχουμε βασιλιά. Τα ίδια στέμματα είναι βέβαια για όλους. Η της Καμίλα θα είναι διαφορετικό όμως. Στην προηγούμενη περίπτωση που είχαμε πρίγκιπα τον Εδουάρδο, δεν έβαλε ένα από τα στέμματα αυτά τα πολύτιμα, τα περίλαμπρα. Έβαλε ένα κορονέτο όπως λέμε. Άλλο το διάδημα και άλλο το στέμμα, παρεμπιπτόντως, να σας κάνω και τη διαφοροποίηση. Άλλο το διάδημα είναι η κορώνα που λέμε και στα ελληνικά. Ναι. Το στέμμα το αυτοκρατορικό πρέπει να έχει να κλειστό και από πάνω. Για να δείξει, ναι, ότι η μεγαλύτερη είναι επιβλητική εξουσία και ότι δεν κυριαρχείται από κάπου αλλού. Η Εκκλησία της Αγγλίας είναι αυτοκέφαλη. Είναι ο ίδιος αρχηγός της Εκκλησίας που δεν παίρνει εντολές από τη Ρώμη. Ναι. Το ίδιο και το αρχιεπίσκοπο μας είναι κλειστό, δεν είναι αυτό που φοράει ο αρχιεπίσκοπος μας. Βεβαίως και το αρχιεπίσκοπο μας. Αυτό και ο αρχιεπίσκοπος μας, θα δείτε, έχει το βασιλικό του σκύπτρο. Γιατί είναι βασιλικό, γιατί έχει μήλο πάνω. Που, μήλο, το λέμε μήλο. Συμβολίζει τη γη, τον κόσμο. Και την εξουσία του επάνω σε αυτή. Το ίδιο θα κρατάει και αύριο ο βασιλιάς, μια σφαίρα βασιλική, το χέρι και σκύπτρο. Η ίδια εξουσία είναι και οι δύο ελαίου Θεού θεωρούν τους εαυτούς τους. Τους θεωρούμε ότι είναι ή πρέπει να είναι. Η σύζυγος, η Καμίλα όμως, θα βάλει, αυτή τη φορά θα βάλει και εκείνη στέμμα, γιατί είναι βασίλισσα από τη στιγμή που έχουμε βασιλιά, θα λέγεται βασίλισσα, το στέμμα της γιαγιάς της Queen Mary. Είναι πολύ γνωστό, μα το δείτε, θα το θυμηθείτε γιατί το φορούσαν οι βασιλικές σύζυγοι, η μαμά της Ελισάβετ. Είναι πάρα πολλοί που ασχολούνται και έτσι είναι, εκστασιάζονται με αυτά τα θέματα και αύριο θα καθίσουν να παρακολουθήσουν. Με το συγκεκριμένο στέμμα έγινε και μέχρι τις Ινδίες ζήτημα, γιατί έχει και εκείνο ένα διαμάντι πάνω που άλλοι θεωρούν ότι κακώς το πήραν, ήταν λόγω της απεικιοκρατίας. Η Βρετανία λέει μας το δώρισαν την Βασίλισσα Βικτόρια. Όπως και τώρα το άλλο που σας είπα, το δώρισαν. Το 1905 στον Εδουάρδο, τον βασιλιά. Δεν υπάρχει κάτι που να ανήκει σε κάποιον άλλο σε αυτή την περίπτωση. Είναι προσωπική τους περιουσία που δίνουν ένα στον άλλο. Για την πορεία που ρώτησες πριν, βεβαίως θα είναι στο πιο άβολο μεταφορικό μέσο του κόσμου. Εκείνο το πανέμορφο, τριών τόνων, χρυσό, χρυσιάμαξα που θα τους παίρνει. Όσοι έχουν πάει με αυτήν, περιγράφουν την εμπειρία, είναι λέει σαν να είσαι μέσα σε βάρκα που έχει τρικυμία. Την εποχή εξαρτάται σε ποιο δρόμο κινείται, Ανδρέα. Ναι, αλλά και θα πηγαίνει πολύ αργά. Ναι. Γιατί δεν έχει καθόλου. Πώς το λέμε, σούστε, να το πω κυπριακά. Δεν έχει. Είναι πολύ. Την έχουμε δείξει σε κάποια στιγμή. Αν μπορούμε να έχουμε ξανά και το πλάνο με την άμαξα. Ναι. Ναι, την άμαξα. Λοιπόν, θα πάνε λοιπόν από τον Buckingham. Θα πάνε. Υπήρχαν βασιλείς παλαιότερα, ο Γεώργιος ο Τρίτος που είχε περπατητός. Ο Γιώργος ο Τρίτος στην εποχή της Αμερικανικής Επανάστασης, τι λέμε τώρα. Πήγε περπατητός όλη αυτή τη διαδρομή. Όσοι ξέρετε το Λονδίνο,
Είναι εκεί η διαδρομή. Από τον Buckingham θα πάνε, θα προχωρήσουν, θα φτάσουν μέχρι το Whitehall, θα κάνουν στροφή δεξιά και θα έρθουν να μπουν μπροστά στο βαγείο του Westminster. Και μετά. Καλά, Άντρα, θα χαλάσει κάποιο πρωτόκολλο αν ζαλιστεί ο βασιλιάς και κατέβει να συνοδεύει την άμαξα, ή πρέπει να είναι μέσα οπωσδήποτε. Όχι, όλα είναι όχι μόνο πρωτόκολλο και έχουν γίνει και πρόβες και αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε δίπλα στη... είναι από την νυχτερινή πρόβα που έγινε προχθές. Γίνονται πρόβες με τους ίδιους, συμμετέχουν και ήδη μέσα. Ναι. Θα δείτε με ένα άψογο τυπικό, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι με λεπτό. Δηλαδή, λέει με το χτύπο του Big Ben θα χτυπήσει και δεν θα ξαναχτυπήσει για τόση ώρα. Μάλιστα. Είναι όλα χρονομετρημένα και πειθαρχημένα. Πάντως, Ανδρέα, δεν είχα σκοπό, έτσι όπως μας τα περιέγραψες όμως. Μπαίνω στο τρυπάκι να καθίσω να παρακολουθήσω όλο αυτό το τελετουργικό, έτσι όπως τα περιγράφεις. Με στην τρίχα δηλαδή όλα μας. Δεν είναι ανάγκη να είναι βασιλόφρον κάποιος για να είναι βασιλόφιλος. Όχι, όχι. Είναι θέμα ιστορίας εδώ. Ναι. Ζούμε μια ιστορική στιγμή. Ναι. Σωστό. Η προηγούμενη στιγμή είναι πριν για τη το θέμα, άμα έχει να κάνεις 70 χρόνια να το ζήσεις, ναι, άμα χρειαστεί και μετά από 2-3 χρόνια πάλι, εντάξει, θα γίνει ρουτίνα. Ναι, σωστά. Λοιπόν, όσο και αν φαίνεται ηχή περίεργο, είναι βαθιά θεολογική η τελετή. Ναι. Γιατί, αφού και το χρήσμα είναι μύρο ουσιαστικά, δεν είναι. Αυτό λέω. Ναι. Ναι, έτσι ακριβώς. Και ύμνους που θα ακούσουμε θέτει τον εαυτό του επάνω και από τον αρχιεπίσκοπο του Γιόρκ και του. Έτσι είναι. Ναι. Τώρα, όλοι αυτοί που βλέπουμε είναι κομπάρσοι, είναι στο στρατό. Πού είναι όλοι αυτοί, τώρα αυτοί που. Όχι, είναι πραγματικά, είναι από πρόβα που τα βλέπετε. Ναι, όχι. Τώρα καταλαβαίνω. Όχι, δεν είναι ηθοποιοί, είναι πραγματικά μέλη των ενόπλων δυνάμεων της Βρετανίας. Υπάρχει και απόσπασμα από τα ακροτήρια, να καταλάβετε, από τις βάσεις της δικές μας. Μάλιστα. Από όλα τα σώματα ασφαλείας. Δεν υπάρχει κανείς που να παίζει θέατρο. Είναι στολές πραγματικές της φορά. Ναι, εννοώντας ότι κάνουν κάτι άλλο. Όχι, αυτή είναι η δουλειά τους. Απλώς δεν το κάνουν ολόχρονα, καταλαβαίνετε. Τους έφεραν από όλες τις βάσεις στο εξωτερικό, τις στρατιωτικές του ναυτικού και επελέγοντας. Για παράδειγμα, αφού το ρώτησες, είναι προνόμιο του ναυτικού να συνοδεύει στο κατεβόδιο, στις εξωδίους ακολουθίες τους βασιλείς. Ήταν ναύτες, αληθινοί ναύτες αυτοί που πήραν την Ελισάβετ, όπως πήραν και τον πατέρα της και το καθεξής. Είναι όλα τα σώματα θα εκπροσωπηθούν ανάλογα με την. Είναι όλα μέσα στον ναό πειθαρχημένα, θα μπουν πολύ λιγότεροι από ότι την προηγούμενη τελετή. Αν δείτε λίγο τον ναό εντωμεταξύ, εδώ που βλέπουμε την είσοδο του, το αβαγείο του Westminster, μιμείται και λίγο, παίρνει στοιχεία γοτθικού τύπου από την Παναγία των Παρισίων. Ναι. Είναι παλαιότερη η Παναγία των Παρισίων, παίρνει κάποια στοιχεία, βάζει και μέσα αγγλικά, έτσι, λίγο τη αγγλική γοτθική τέχνη, το προχωράει, το παίρνει παρακάτω. Είναι πανέμορφο αβαγείο, θα το δείτε και μέσα, είναι εντυπωσιακό. Είναι μέσα, σας είπα, θα είχε. Και έχει σε αυτό που έχουμε στο τελετουργικό, που θα καθίσει ο καθένας, επειδή είναι καλεσμένοι και ηγέτες χωρών, ποιος είναι πρώτος, ποιος δεύτερος στη σειρά, που θα καθίσουν οι πρίγκιπες, οι δούκες, οι δούκισες, ξέρω. Θα είναι όλοι στις θέσεις τους, πρωτού ξεκινήσει από τον Buckingham η άμαξα. Και αυτά γίνονται με ακρίβεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ολοκλήρω. Ανδρέα. Μας έχει κάνει όσους δεν είχαν αυτή την επιχειρία να το δούμε. Να δούμε. Είχα, αλλά ελπίζω να τα καταφέραμε να επικοινωνήσουμε. Μια χαρά, σε ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τώρα.